έμαθε ότι ιδρύθηκε και νέος όμιλος του Ρόταρη Ανατολικής Λάρισσας. Στη συνέλευση πήραν μέρος πολλά επώνυμα πρόσωπα της κοινωνίας της Λαρίσσης και μάλιστα, ας πούμε, την Παραφίνη βγάζομαι, την Αφθαλήνη βγάζομαι. Βέβαια, ευθύς μετά τη Βενζίνα βγάζουμε άλλα πράγματα, πιο κάτω από τη Βενζίνη. Αυτά λέγονται υποκατάστατα. Το πρώτο λοιπόν υποκατάστατο είναι ένα κάποιο. Μετά είναι το δεύτερο, το τρίτο, το τελευταίο. Μπορεί να είναι το τελευταίο, ξέρω εγώ, η πίσα, ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Προσέξτε. Του μασονισμού υποκατάστατο, το πρώτο, είναι το Ρόταρι. Είναι εκείνο από το οποίο συλλέγει ευκολότερα τα μελλοντικά μέλη της ΣΤΟΑΣ. Θα αποκαλυφθούν, προσέξτε με, μόνοι τους, κάποτε. Μία ΣΤΟΑ, δεν θυμάμαι της Ολλανδίας ήταν, της Βελγίου ήταν, δεν θυμάμαι. Ζήτησαν από την ΣΤΟΑ της Αγγλίας να προχωρήσουν στο να αποκαλυφθούν. Δηλαδή να πούν, αυτό είναι το πιστεύω μας. Και η αγγλική ΣΤΟΑ της γυραιάς αυτής Αλεπούς, αυτής της γυραιάς Αλεπούς, άκουγα προημερών, χθες, προχθές, το Σάββατο, στην εποχή του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, ο Βίσμαρκ, μια εκπομπή, η Αυστρία και η Αγγλία, τι βρώμικο ρόλο παίξαν, που τελικά ματαιώθηκε η Επανάσταση και πέθανε στη φυλακή ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Λέω, και εδώ η Αγγλία. Ναι, αυτή η Αλβιόν, η γυραιά Αλεπού, που θα πιαστεί από τα τέσσερα, το έξυπνο λέει πουλί πιάνεται από τη μύτη και έχει περιοριστεί μόνο στο νησί της η Αγγλία, τα χάσε όλα. Μη χάσει και αυτό το νησί της. Οι δε ανθρωποί της, οι ανθρωποί της, έχουν το προβάδισμα στην ομοφιλοφιλία. Τους αξίζει. Τους αξίζει. Δεν εκδικούμε με αυτή τη στιγμή, αλλά έζησα, αγαπητοί μου, τον Άγγλο Χάρντινγκ με τα φαινόμενα της Κύπρου. Θυμόσαστε, όταν κρυμνούσε τους Κυπριώτες, τους απειγχώνιζε. Δεν είναι η γλώσσα μου σκληρή και πικρή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η ιστορική πραγματικότητα. Λέω, και εδώ η Αγγλία. Λοιπόν, προσέξτε. Ρωτήσαν την Αγγλία, τη ΣΤΟΑ της Αγγλίας. Και εκείνη απήντησε, δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Α, δεν ήρθε η ώρα. Κάποια φορά λοιπόν θα αποκαλυφθούν. Ποια θα είναι η αποκάλυψή τους? Θα πούν είμαστε εμείς. Τι? Γιατί τώρα δεν ομολογούν αυτά τα οποία περιέχονται στο μασονισμό. Άλλο πράγμα ότι τα ξέρουμε εμείς τι είναι. Τα ξέρουμε. Πάντα αυτά διαβάζω και να ενημερώνομαι τι είναι η μασονία. Η μασονία είναι θρησκεία ειδωλολατρική. Όταν θα αποκαλυφθούν η λατρεία του σατανά. Γιατί τι είναι η ειδωλολατρεία, δεν είναι η λατρεία του σατανά? Δεν λέγει ένας ψαλμικός στίχος ότι οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Συνεπώς, όταν λέμε θα αποκαλυφθούν σημαίνει θα ξεσκεπαστούν μόνοι τους όταν καταλάβουν τη δύναμή τους, ότι τρόπον τεινά οι χριστιανοί πια αλλοιώθηκαν και δεν θα αντιδράσουν και να πούν να η θρησκεία μας υπό την μορφή του γνωστικισμού να επανέλθει. Γιατί τι είναι ο μασονισμός? Η ψυχή του μασονισμού είναι η θεοσοφία, η οποία θεοσοφεί και θα πολεμηθεί η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτό που λένε νέα εποχή, σας είπα κι άλλοτε, κάτι
Να σας πω και τώρα κάτι. Λέγεται αγγλικά New Age. Κατά λέξη μεταφραζόμενο θα πει νέα ηλικία. Ελληνικά μεταφράστηκε νέα εποχή. Θέλετε να σας πω για κάτι άλλο, που έχει πολλούς βάλει σε ερωτηματικό. Αυτό που εξηγγέλθη επανειλημμένος τώρα στις ειδήσεις με τα πολεμικά γεγονότα. Μετά τον πόλεμο θα δημιουργηθεί νέα τάξη. Είτε πούμε νέα τάξη, είτε πούμε νέα εποχή, περνώντας, σας έλεγα μια περασμένη φορά, από τον αστερισμό, κατά αυτούς, έτσι μιλάνε αυτοί, έτσι λένε, πόσο υδρολατρία είναι, περνώντας από τον αστερισμό του ηχθείος, που θα πει Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, περνάμε στην εποχή του υδροχώου, που είναι η νέα εποχή, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αποκαλυπτήρια της μασονικής στοάς σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αντιλαμβάνεστε? Το καταλάβατε? Αυτά τα άκακα αρνία, όπως και χιλίαστε, που λένε ότι είναι θα φιλανθρωπική οργάνωση και λοιπά και λοιπά. Τι φιλανθρωπική οργάνωση? Αυτή είναι η μουτσούνα, όπως έρχεται τώρα απόκριες, έρχονται και θα βρουν οι άνθρωποι μουτσούνες για να κρύβουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Αυτή είναι η μουτσούνα του τεκτονισμού. Ο αληθινός τεκτονισμός είναι η ειδωλολατρία, επαναφορά των ειδώλων. Καταλάβετε το, πάρτε το είδηση. Κάνουν κάποια, ξέρετε, όταν θέλουν κάποτε, κάποια μέρα, όταν δουν τη δύναμή τους, θα αποκαλυφθούν. Θα είναι το υπόστρωμα η μασονία και το υπόβαθρον του Αντιχρίστου. Και όπως κάποτε σας είχα πει, το είχα πει στα παιδιά, σε κάτι μαθήματα, τι είναι η μασονία, όπως και ο οικουμενισμός επιθρησκευτικού επίπεδου. Γι' αυτό οι μασόνοι, ξέρετε, ευωδώνουν τέτοια πράσονισμός και οικουμενισμός κτλ. Το όχημα, το όχημα, ο φορέας δηλαδή, το όχημα του Αντιχρίστου. Για να έχετε μία εικόνα, η τελευταία αίρεση της ιστορίας, ο οικουμενισμός, προβάλλει την αγάπη ως δόλωμα. Περιέχει όμως όλες τις αιρέσεις που ποτέ υπήρξαν. Σας ερωτώ, είναι ή δεν είναι η τελευταία αίρεση? Γιατί δεν έχουν αφήσει τίποτα απ' έξω, τα έχουν όλα μαζέψει. Και η έκφραση της τελευταία αίρεσης δεν είναι δική μου, τη λέει και ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Και η μεγαλύτερα που ποτέ υπήρξε. Γιατί τα συμπεριλαμβάνει όλα. Και προβάλλει, σας είπα, το δόλωμα αγάπη. Αυτό είναι όπως όλη η απάτη αυτών των ανθρώπων. Και πίσω από αυτήν την απάτη, η οποία αυτοί, μόνο θρησκευτικοί άνθρωποι δεν μπορούν να θεωρηθούν, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα προβάλλει μόνο τη θεότητα του προσώπου του. Τίποτα. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς. Ότι θα πολεμήσει και θα απορρίψει παν λεγόμενον σέβασμα. Είναι τα λόγια του Απόστολου Παύλου. Παν λεγόμενον σέβασμα. Τι θα πει σέβασμα?